Ευχαριστούμε, κύριο Επιτίδιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με έκθεση τη UNICEF, μέχρι το 2030, 167 εκατομμύρια παιδιά θα ζουν στη φτώχεια. Δυστυχώ, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση ισχύει και στην Ελλάδα, ισχύει για τα παιδιά τη Ελλάδο, η οποία έχει καταστραφεί οικονομικά από τα μνημόνια που τους έχουν επιβληθεί. Το 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας είναι άνεργο, με αποτέλεσμα 686.000 παιδιά να υποσυτίζονται και να αντιμετωπίζουν ακόμη και τον θάνατο από ασυτεία. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απαράδεκτο. Ευτυχώς, η δεσμή της οικογένειας στην Ελλάδα είναι ακόμη ισχυρή και έτσι μερικώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση με την πενιχρή σύνταξη του παππού και της γιαγιάς. Η όμως δανειστέ μεταξύ των οποίων είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλει μείωση και αυτών των χαμηλών συντάξεων. Έτσι, μια γενιά νέων παιδιών στην Ελλάδα απειλείται με γενοκτονία. Ο ηγετικό κύκλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πάρα αυτά να σταματήσει αυτή την παράδεκτη κατάσταση και να πάψει να χύνει υποκριτικά δάκρυα για τη φτώχεια των παιδιών ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ε, τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2016 ένα παιδί στα τέσσερα πλήττεται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, στην Κροετία. ο μέσος όρος παιδιών που πλήττουν από τη φτώχεια ξεπερνάει τον αντίστοιχο μέσο όρο τον αντίστοιχο αριθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαφύωσης για τα παιδιά. Αλλά βεβαίως τα παιδιά μπορούν να ζήσουν καλά μόνο εφόσον και οι γονεί αμείβονται κανονικά. Είχα δώσει το λόγο στην κυρία Τότς κανονικά, αλλά φαίνεται πρόφερα τόσο άσχημα το όνομά σας που πήρε το λόγο η κυρία Τόμασιτς. Τώρα όμως έχετε εσείς το λόγο. Παρακαλώ.